Πάμε στην πρώτη ζωντανή μας σύνδεση, αφορμή. Τα δεκάδες πραγματικά ατυχήματα τα οποία έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και διαχρονικά κατά τη διάρκεια ερωταστικής περίοδου. Κατά τη διάρκεια του φαγητού, προσέξτε, κατά τη διάρκεια του φαγητού, θύματα συνάνθρωποι μας και στο προσκήνιο έρχονται για ακόμα μία φορά οι πρώτες βοήθειες, να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες, να υπάρχει κάποιος στο τραπέζι ο οποίος να γνωρίζει τα βασικά. Θέλω ευθύς αμέσως να πάμε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, να πάμε στον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου και αυτοδιοικητικός, με μακρά εμπειρία βέβαια και διαδρομή. Την καλησπέρα μας, κύριε Γιαλιτάκη. Καλησπέρα κύριε Παγιωτόπουλε και χρόνια πολλά. Να σας ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια μαζί σας είναι η κυρία Γεωργία Δασκαλάκη, ο κύριος Δημήτρης Φραγκιαδάκης και ο κύριος Νίκος Δουκιαντζάκης. Σωστά? Πολύ σωστά. Εθελόντρια η Γεωργία μας και σήμερα θα βοηθήσει στο να κάνουμε μια μικρή επίδειξη. Και εκπαιδευτές. Και φυσικά ο κύριος Φραγκιαδάκης με τον κύριο Δουκιαντζάκη, εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που έχουμε τη χαρά εδώ στο Ηράκλειο να τους έχουμε και να διδάσκουν πολλούς εθελοντές αλλά και πολίτες. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Κύριε Γιαλιτάκη, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς με αφορμή τα περιστατικά, τα ατυχήματα τα οποία έχουν καταγραφεί και σε πολλές περιπτώσεις βέβαια διαχρονικά αλλά και φέτος ένα συνάνθρωπός μας, μια κοπέλα έχασε τη ζωή της. Πράγματι, έρχεται στο προσκήνιο για άλλη μια φορά μετά από ένα τραγικό συμβάν η αναγκαιότητα που είπατε και εισαγωγικά, το ότι όλοι οι πολίτες, θα έλεγα, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι έχουν να κάνουν με μαζική συνάθρηση κοινού, είτε αυτό είναι σχολείο, είτε είναι μια μεγάλη πολυπληθής επιχείρηση, είτε γενικότερα και μια μικρή οικογένεια, το να γνωρίζουν κάποιες βασικές πρώτες βοήθειες, γιατί πραγματικά οι πρώτες βοήθειες θα χρειαστούν να σώσουν μια ζωή την κρίσιμη στιγμή, τη στιγμή του ατυχήματος. Δυστυχώς έρχεται στο προσκήνιο ένα συχνό φαινόμενο με το τραγικό συμβάν που έγινε στη συμπολίτησά μας, το φαινόμενο της πνιγμονής, δηλαδή του φραξίματος του αραγωγού. Θα στα πούνε αναλυτικά και οι εκπαιδευτές μας. Και με πολύ απλές πραγματικά μεθόδους μπορούμε να αποτρέψουμε την απώλεια μιας ζωής. Και θα ήθελα με ευκαιρία αυτό, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της πνιγμονής, να πω ότι εμείς ως Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το γνωρίζετε πολύ καλά γιατί το έχετε καταγράψει και στην επικαιρότητα, πέρα από την παρέμβασή μας και την επιχείρησή μας με τους δημόσιους φυσικά και τους κρατικούς οργανισμούς σε διάφορες φυσικές καταστροφές, μια αποστολή μας είναι να εκπαιδεύουμε τους πολίτες και το κάνουμε αυτό μέσα από πιστοποιημένα σεμινάρια στις πρώτες βοήθειες. Όχι μόνο στην αντιμετώπιση πνιγμονής, αλλά και στην καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, αλλά φυσικά και στην αντιμετώπιση τραυμάτων και πολλά άλλα. Καλό λοιπόν, και θα σας πούν λεπτομέρειες στη συνέχεια εκπαιδευτές μας, αλλά καλό μέσα από το βήμα σας όλους τους συμπολίτες μας να αφιερώσουν λίγο χρόνο, ελάχιστες ώρες πραγματικά από την καθημερινότητά τους και να έρθουν κοντά μας να τους εκπαιδεύσουμε, γιατί ξαναλέω είναι απαραίτητη, αδύρυτη ανάγκη όταν έχουμε να βοηθήσουμε και να προστατεύσουμε συμπολίτες μας. Και βάζω μια σημαντική παράμετρο και το σταματάω σε αυτό το σημείο. Το θεωρώ αδύρυτη ανάγκη και άμεση προτεραιότητα που πρέπει νομίζω και το Υπουργείο Παιδείας να το δει ίσως στο πλαίσιο της υποχρεωτικότητας στις σχολικές μονάδες, ειδικά εκεί δηλαδή που υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, να υπάρξει απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού, του διδακτικού δηλαδή προσωπικού, ώστε να αντιμετωπίσουν πιθανόν διάφορα επικίνδυνα φαινόμενα ή ατυχήματα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να έχουμε και ένα σχόλιο και, από τους... Ολοκληρώστε βέβαια. Βεβαίως, όχι. Το σχόλιο που... και το είχαμε έτσι, το συζητήσαμε μαζί και νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμο από κάθε άλλο, είναι ταυτόχρονα με το σχόλιο που θα κάνουν εκπαιδευτές να κάνουν και αυτή την επίδειξη πολύ στο πώς αντιμετωπίζεται η πνιγμονή για να το δουν πραγματικά οι τηλεθεατές μας. Πάμε λοιπόν στους εκπαιδευτές μας. Κύριε Γιαλιτάκη, βέβαια. Κύριε Φραγκιαδάκη. Πέρατε χρόνια πολλά και από μένα. Είναι στενάχωρο λυπηρό το να πεθάνουν άνθρωποι από απόφραξη αραγωγού, που είναι κάτι και σύνηθες θα πω, αλλά και εύκολο να αντιμετωπιστεί. Καταρχήν η απόφραξη είναι δύο ειδών. Μερική, δηλαδή το θύμα μας βύχει, που σημαίνει όσο βύχει ζει, γιατί μπαίνει αέρα στα πνευμόνια του, με δυσκολία, αλλά αναπνέει. Και η ολική απόφραξη, η οποία όντως έχει κλείσει ο αεραγωγός με κάποιο ξένο σώμα. Την πράξη τώρα, θα λέω και θα κάνω, για να μπορείτε να το καταλάβετε. Όταν το θύμα μας βύχει, το μόνο που κάνουμε είναι να τον πάμε κοντά του και τον ενθαρρύνουμε να βύχει. Βήξε, καθάρισε, έφυγε το ξένο σώμα, όλα καλά, συνεχίζουμε το παρεάκι μας.
Η μερική απόφραξη όμως έγινε ολική. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Το θύμα σταματάει να αναπνέει. Συνήθως πιάνει το λαιμό του. Συνήθως δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι αντανακλαστική κίνηση. Ενώ είσαι δίπλα του, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις το χέρι σου, την παλάμη σου, στο στήθος του. Να το γύρεις γύρω λίγο μπροστά, ώστε να εκμεταλλευτείς και τη βαρύτητα. Και μετά θα πρέπει να χτυπήσεις έως 5 φορές ανάμεσα στις ομοπλάτες, στη σπονδυλική στήλη. Η δύναμη δεν τη θέλουμε κάθετη. Τη δύναμη θέλουμε λοξά προς τα πάνω. Μέχρι 5 φορές δυνατά χτυπήματα. 1, 2, 3, 4, 5. Δεν έφυγε το αντικείμενο. Στηρίζεις το θύμα απάνω σου με το άλλο χέρι, μεταξύ της φοητούς απόφυσης, δηλαδή εκεί που ενώνονται τα πλευρά και του οφαλού του, στη μέση της απόστασης. Βάζεις το χέρι σου γροθιά, αγκαλιάζεις και ξανά σπρώχνεις, πιέζεις κοιλιακές όσεις έως 5 φορές, αλλά η δύναμη πάλι δεν θα πάει μέσα, η δύναμη θα πάει επάνω. 1, 2, 3, 4, 5. Δεν έφυγε. Ξανά μπροστά και ξανά στη γυλιά και θα συμβούν δύο πράγματα. Ή θα φύγει το ξένο σώμα ή το θύμα θα καταρρεύσει. Οπότε μετά μπαίνουμε σε άλλο πρωτόκολλο που δεν έχουμε ούτε χρόνο ούτε μπορούμε να το πούμε. Τόσο απλό είναι. Και δυστυχώς δεν το ξέρουμε και δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι που πρέπει. Πόσοι το γνωρίζουν, ελάχιστοι κύριε Γιαλιτάκη, ελάχιστοι γνωρίζουν αυτές τις 2-3 απλές κινήσεις προκειμένου να σώσουμε μία ανθρώπινη ζωή. Πρέπει να σας πω και να κάνω πάσα αμέσως και στον επόμενό μας εκπαιδευτή, τον κύριο Δοκιαντζάκη, το εξής. Δυστυχώς, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας των παιδιών είναι από πνιγμονή. Είναι δηλαδή από την ολική απόφραξη του αραγωγού. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό επεσήμενα κυρίως στην εκπαιδευτική κοινότητα, το πόσο σημαντικό είναι αυτές οι πολύ απλές κινήσεις να γίνουν εκτίμα ανθρώπων οι οποίοι συνεργάζονται με παιδιά. Και επίσης ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που συνήθως δεν το αγγίζουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό, έχει να κάνει, γιατί είναι διαφορετικό λίγο στη μεθοδολογία, έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της απόφραξης του αραγωγού στα βρέφη. Και εδώ τώρα ο κ. Δουκιαντζάκης, ο άλλος εκπαιδευτής μας, θα μας δείξει σε ένα βρέφος πώς γίνεται ουσιαστικά η αντίστοιχη διαδικασία. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και από μένα. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε για το βρέφος, να πούμε ότι μπορεί και ένα μικρό παιδί να πάθει απόφραξη, να κάνει απόφραξη αραγωγού. Και απόφραξη αραγωγού βέβαια κάνουμε με κάποιο στερεό σώμα που αποφράζει τον αραγωγό, όχι με νερό. Όταν λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια απόφραξη αραγωγού σε μικρό παιδί, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έρθουμε στο ύψος του. Να γονατίσουμε δηλαδή δίπλα του και να κάνουμε ακριβώς αυτό που μας είπε ο κ. Στραγιαδάκης. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Αν όμως πρόκειται για βρέφος, τότε έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Αν δηλαδή έχουμε ένα βρέφος το οποίο έχει πάσει από απόφραξη αραγωγού λόγω του ότι κατάφερε κάποιο στερεό αντικείμενο, θα πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ προσεκτικά αγκαλιά. Καταρχάς θα το γυρίσουμε υπαστή, όπως λέμε. Θα βάλουμε δηλαδή τα πόδια του εδώ στο βραχίωνά μας, θα συγκρατήσουμε το κεφαλάκι του μπροστά με τα δάχτυλά μας, όπως βλέπετε, για να μπορέσει αν το αντικείμενο να το χτίσει στο χέρι μας και θα αρχίσουμε με 5 ελαφριά χτυπήματα στην πλάτη. Θα παρακολουθούμε να δούμε αν έφυγε το αντικείμενο. 5 ελαφριά χτυπήματα λοιπόν στην πλάτη. Και αν το αντικείμενο δεν φύγει, τότε θα πρέπει να γυρίσουμε το παιδί στο άλλο μας χέρι και να κάνουμε 5 θωρακικές συμπιέσεις, όπως λέμε. Τι έχουμε θωρακικές συμπιέσεις? Μεταδίδουμε τα άκρα στο κέντρο του θώρακα πάνω στο στέρνο, 5 θωρακικές συμπιέσεις. Αν το αντικείμενο δεν φύγει, τότε πρέπει πάλι να επαναλάβουμε τη διαδικασία, 5 χτυπήματα στην πλάτη και μετά πάλι 5 θωρακικές συμπιέσεις. Δεν συμπιέζουμε ποτέ την κοιλιά του παιδιού, γιατί τα όργανα του παιδιού είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και επιτρέπουμε να δημιουργήσουμε πλάτη. Εάν το αντικείμενο δεν βγει από τον αραγωγό, τότε το παιδί κάποια στιγμή θα χάσει τις αισθήσεις του, οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία που είπε ο κ. Στραγιαδάκης, στη διαδικασία της καρδιογραφικής αναζωογόνησης. Μάλιστα. Αυτά και για το βρέφος. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω εγώ, σε αυτά που είπε ο κ. Γιαλιτάκης προηγουμένως, είναι ότι εμείς οργανώνουμε σεμινάρια για πολίτες. Τα σεμινάρια αυτά είναι δύο.
Το ένα είναι 12ωρο και διδάσκουμε όλες τις πρώτες βοήθειες και κάνουμε άλλο ένα σεμινάριο που είναι 6 ώρες και διδάσκουμε την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αυτά τα σεμινάρια γίνονται και στο χώρο μας, είτε σε κάποιο άλλο μεγαλύτερο χώρο ή ακόμα και στο χώρο κάποιων δομών που θα επιθυμούσαν να εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενους τους ή κάποιους ανθρώπους. Μπορούν να κάνουν αίτηση λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, όποιος ενδιαφέρει να παρακολουθήσει πρώτες βοήθειες, μέσα στο site μας, το samarites.gr ή να περάσουν εδώ από τα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού, απόγευμα 7 με 10, είναι εδώ κάποιος να δηλώσουν ότι επιθυμούν ή ακόμα να πάρουν το τηλέφωνο εδώ 7 με 10 το απόγευμα να δηλώσουν την επιθυμία του για σεμινάρια. Μάλιστα. Τι να πούμε, κύριε Γιαλιτάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ήθελα να κλείσουμε όμως με μια δική σας προτροπή. Έχουμε μπροστά μας παραμονές πρωτοχρονιάς, έχουμε μπροστά μας την ημέρα της πρωτοχρονιάς. Φαντάζομαι πάνω απ' όλα ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις. Προφανώς. Η ψυχραιμία, το καθαρό μυαλό είναι πάντοτε χρήσιμο και απαραίτητο, ακόμα και για αυτούς που έχουν τις γνώσεις, να μπορούν να δράσουν τη στιγμή που πρέπει. Γιατί ευλόγως προκαλείται μια σύγχυση τη στιγμή εκεί και στο θύμα, αλλά και σε αυτούς τους οικείους του, έτσι που είναι γύρω του. Αυτό το οποίο θέλω να πω. Καταρχάς να επαναλάβω είναι ότι να καλέσουμε πραγματικά όλους τους πολίτες, ακόμα και ένα νέο γονέα ή έναν επαγγελματία που συναθρίζεται με πολλούς συναδέλφους, με πολλούς συνεργάτες, καλό είναι να έχουμε ενημερωμένους πολίτες. Σίγουρα μπορούν να αντιμετωπίσουν, όπως σας είπα, ένα τυχές συμβάν, το να μην γίνει δυστύχημα. Και από εκεί και πέρα, να όλοι οι εθελοντές και φυσικά η διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εδώ στο Ηράκλειο, να σας ευχηθούμε και να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Καλή χρονιά, με υγεία, ελπίδα και αλληλεγγύη. Νομίζω ότι αυτό εμείς το επιδεικνύουμε καθημερινότητα με τις δράσεις μας και καλούμε φυσικά, με αφορμή τώρα την συζήτηση που κάνουμε, και άλλους συμπολίτες μας να ενταχθούν στους κόλπους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ως εθελοντές πάντοτε είναι χρήσιμοι, γιατί οι εθελοντές μας, και αυτό είναι το σημαντικότερο που μας κάνει, αν θέλετε, και λίγο διαφορετικούς από άλλους συμπολίτες μας, είναι ότι είναι απολύτως καταρτισμένοι, πιστοποιημένοι, δηλαδή πολίτες οι οποίοι όμως έχουν τις γνώσεις και το σύνολο των γνώσεων αλλά και την ποιότητα των γνώσεων για να μπορούν να τα απεξέλθουν σε σύγχρονες καταστάσεις. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.